Για να το δούμε. Στις 10 Οκτωβρίου η μοίρα έδειξε το σκληρό της πρόσωπο σε ένα 22χρονο αγόρι, το Γιάννη Σεβδικάλη, που έχασε και τα δύο του πόδια σε ένα τραγικό ατύχημα. Ο Γιάννης, ο νεαρός σερβιτόρος, ένα παιδί με ήθος όπως λένε όλοι όσοι τον γνωρίζουν, είχε ρεπό εκείνη την ημέρα και πήρε το ποδήλατό του να πάει μια βόλτα. Την ώρα που γύριζε προς το σπίτι του, περνώντας από τις γραμμές του τρένου στην Κωνσταντινούπολεως, κάποιος τον χαιρέτησε. Γύρισε να απαντήσει και ούτε είδε ούτε άκουσε το τρένο που έρχονταν με μεγάλη ταχύτητα. Η εικόνα του τρένου που παρέσυρε τον νεαρό σερβιτόρο χωρίς να σταματήσει την πορεία του, στερώντας του για πάντα τα πόδια του, πάγωσε την ελληνική κοινωνία. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Φήμες θέλουν τον άτυχο νεαρό να ζητάει από τον γιατρό λίγο πριν μπει στο χειρουργείο να τον προσέξει, γιατί με την εργασία του συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειά του. Ο γιατρός προσπάθησε, αλλά τελικά ακροτηρίασε και τα δύο του πόδια κάτω από τα γόνατα. Ο Γιάννης Σεβδικάλης σήμερα αναρώνει στο κρεβάτι του σπιτιού του, περιμένοντας να κλείσουν οι πληγές του. Χαμογελάει και ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει. Ότι θα μπορέσει να σηκωθεί από το αναπηρικό καροτσάκι και θα συνεχίσει να φροντίζει την οικογένειά του. Οι φίλοι του και οι συγγενείς του, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ποσό που χρειάζεται για τα τεχνητά μέλη, διοργάνωσαν μια συναυλία απευθύνοντας πρόσκληση σε πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Χρήστος Θηβαίος, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Γιάννης Σαβιδάκης, οι οποίοι δέχθηκαν να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς. Εμείς μιλήσαμε με τον Γιάννη Σαβιδάκη. Εγώ ανταποκρίθηκα αμέσως σε αυτή την έκκληση και σε αυτή την πρόταση, να πω έτσι, γιατί είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Ξέρω ότι υπάρχουν και καλλιτέχνες μέσα στους οποίους είμαι και εγώ που θα ήθελα να συνεισφέρουν και οικονομικά. Η συναυλία είναι σήμερα στο Γκάζι. Ας ελπίσουμε ο απεργιακός πυρετός να μην επηρεάσει την κοσμοσυρωή.